Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν μιλάω με τον κύριο Τζίμερο, ο οποίος λέει τα πράγματα με το όνομά τους, χωρίς να σκέφτεται ποτέ το πιθανό πολιτικό κόστος. Και καλά κάνει, τουλάχιστον είναι εντάξει με τον εαυτό του. Καλημέρα κύριε Τζίμερο, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Παπαζαφυρίου. Το πολιτικό κόστος, κύριε Παπαζαφυρίου, το πληρώνει το σύνολο των πολιτών της χώρας. Δηλαδή ένας πολιτικός ο οποίος σκέφτεται το δικό του πολιτικό κόστος και λέει θα το πω πιο όμορφα, θα το στρογγυλέψω, θα πω συσάχθεια, ας πούμε, που έλεγε ο απατεώνας που υποδίδεται τον Πρωθυπουργό, συσάχθεια δεν έλεγε? Αυτοί λένε πληστηριασμούς, εμείς λέμε συσάχθεια. Αυτό λοιπόν το πολιτικό κόστος που γλιτώνει ο πολιτικός κοροϊδεύοντας τον ψηφοφόρο, το πληρώνει όλη η χώρα. Εκαιρός είναι κάποια στιγμή να λέμε την πραγματικότητα και να απευθυνόμαστε στους ανθρώπους οι οποίοι θα την εκτιμήσουν. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν αυτοί. Κύριε Τζίμερ, εδώ μετά από αυτά που είπατε, φτάσαμε στο σημείο να διαπιστώνουμε ότι στη Βουλή μέσα, που είναι ο ναός της δημοκρατίας, αυτή η δημοκρατία μου φαίνεται κάποια στιγμή, θέλω οι δυο μας να συζητήσουμε κανένα δύο ώρες τι ρόλο παίζει, είναι το κλίμα, είναι ιδιαίτερα μέσα στο ναός της δημοκρατίας, είναι ιδιαίτερα νοσηρό το κλίμα, με αποτέλεσμα να αντιλαμβανόμεθα όλοι πλέον ότι χρησιμοποιούμε τη Βουλή για να αποπροσανατολίζουν τον κόσμο από τα πραγματικά προβλήματα. Το τι ακούμε εκεί μέσα δείχνει ότι δεν υπάρχει μόνο σοβαρότης, υπάρχει και αμορφωσιά, και είναι επικίνδυνοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τοποθετούνται για θέματα που έχουν άγρια μεσάνυχτα, όπως είναι η οικονομία, τα εθνικά προβλήματα κτλ. Η Ελληνική Βουλή είναι ο ναός της κλεπτοκρατίας με δημοκρατικό προκάλημα. Σωστό. Ξεκάθαρα. Ουδέποτε λειτουργήσε πραγματικά η δημοκρατία στην Ελλάδα, όχι γιατί ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται, αλλά γιατί η δημοκρατία έχει μηχανισμούς εξισορρόπησης. Δηλαδή στην Αμερική, ας πούμε, που λειτουργεί η δημοκρατία, πουθενά δεν λειτουργεί τέλεια, παντού έχει προβλήματα. Σωστό. Αλλά εκεί υπάρχει γερουσία η οποία μπορεί να καθαιρέσει έναν πρόεδρο. Να του πει, κοίταξε παλικάρι, δεν μας κάνεις, γιατί έκανες αυτά και αυτά τα παραπτώματα. Δρόμο. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο, το τι σώη δημοκρατία έχουμε? Διότι φτιάξαμε ένα πολίτευμα τέτοιο, το οποίο να είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του εκάστοτε πρωθυπουργού. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα πρωθυπουργικό κεντρικό πολίτευμα. Ο πρωθυπουργός τα εξουσιάζει όλα. Η εκτελεστική εξουσία έχει τις άλλες εξουσίες τσιράκια. Διορίζει τους δικαστές, βάζει τους κολλητούς του στην ηγεσία, ας πούμε, της δικαιοσύνης. Η νομοθετική εξουσία επίσης δεν λειτουργεί, διότι η εκτελεστική εξουσία κάνει ό,τι θέλει, κυβερνάει με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, με προεδρικά διατάγματα. Δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός και η ισορροπία στις εξουσίες που υποτίθεται ότι είναι το θεμέλιο της δυτικής δημοκρατίας. Τότε ποια είναι η διαφορά μεταξύ ελληνικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και δικτατορίας? Αλάβουμε υπόψη μας ότι όλα αυτά που είπατε είναι γεγονότα. Αλάβουμε υπόψη μας ότι αυτά γινόταν και επί δικτατορίας, και το μόνο τώρα το οποίο δεν γίνεται είναι οι βασανισμοί, ας πούμε, και ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Αν και αυτοί οι συλληφθέντες δρομά προχθές που τους είδαμε ήταν όλοι μαυρισμένοι στο ξύλο. Τους είδατε στη τηλεόραση. Στη δικτατορία δεν κρατούνται τα προσχήματα. Μες. Στη δικτατορία, λέει ο Παπαδόπουλος, αποφασίζομαι και διατάσσομαι. Ενώ στη δημοκρατία κρατάνε τα προσχήματα. Στη δημοκρατία κρατάμε τα προσχήματα. Λέμε αποφασίζομαι και διατάσσομαι, αλλά το περνάμε από τη Βουλή, όπου θα το ψηφίσουν οι 153 δικοί μας, μονοκούκι, και ας είναι ακριβώς αντίθετο από αυτό που κάποτε, ας πούμε, ορκιζόντουσαν ότι δεν θα κάνουν. Κύριε Τζίμερη, μήπως η πολιτική μας, που δεν ξέρω πώς θα με χαρακτηρίσετε, αλλά εγώ τους βλέπω και γελάω τους περισσότερους, και εμφανισιακά και από απόψη συμπεριφοράς. Μήπως λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη Βουλή σαν μια μορφή εξόδου κινδύνου από τα σκάνδαλα και τα προβλήματα τα οποία έχουν όλα τους, και τρώγονται μεταξύ τους, ενώ έξω στο καφενείο της Βουλής πίνουν καφεδάκι? Μακάρι να γελούσαμε μόνο. Τα αποτελέσματα των πράξεών τους έχουν κάνει όλη τη χώρα να κλαίει. Αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την πολιτική ως βιοπορισμό, διότι δεν είναι σε θέση να κάνουν τίποτα άλλο. Κάποιος ο οποίος μέχρι προχθές, ας πούμε, τον παίρναν για κάνα μεροκάματο σε κάνα μπαρ να σερβίρει κάνα ουίσκι, δεν είναι δυνατόν να έχει τη θέση του συμβούλου του Πρωθυπουργού. Μπράβο σας, μπράβο. Και δεν μπορεί ένας Πρωθυπουργός να έχει αυτό το σύμβουλο. Δηλαδή η τραγωδία στην Ελλάδα δεν είναι ότι ο Καρανίκας είναι σύμβουλος του Τσίπρα. Είναι ότι ο Τσίπρας είναι φίλος του Καρανίκα και προσέλαβε τον Καρανίκα ως σύμβουλό του. Αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να αποδείξουν τις ικανότητές τους
στην πραγματική οικονομία, στην πραγματική ζωή, στην πιάτσα. Κάποιος που δεν δούλεψε ποτέ, που ήταν κομματόσκυλο από το δημοτικό, που ό,τι έκανε στη ζωή του το έκανε επειδή τον έσπρωχνε το κόμμα, μπήκε σε ένα πανεπιστήμιο χωρίς να δώσει εξετάσεις, διότι το κόμμα τον ενέγραψε από τη Βουλγαρία που είχε πάει να γραφτεί ως άσχετος, ως ανίκανος για οτιδήποτε. Το κόμμα τον έκανε να περάσει τις εξετάσεις χωρίς να δώσει ποτέ εξετάσεις για τίποτα. Χωρίς να εμφανιστεί ποτέ σε κανένα μάθημα. Το κόμμα τον προώθησε σε αυτές τις θέσεις που πήρε ως υποψήφιος, ας πούμε, για την Δημαρχία της Αθήνας τότε. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον Τσίπρα. Αυτό είναι το σενάριο το οποίο φορέθηκε και φοριέται ακόμα σε όλα τα κόμματα λίγο πολύ. Δηλαδή άνθρωποι που δεν κάναν τίποτα μπήκαν στους κομματικούς μηχανισμούς από τα μικράτα τους και μέσα από εκεί κατάφεραν να αναδειχθούν και να τους διαβάζουμε, ας πούμε, να διαβάζουμε τα ονόματά τους. Αλλά οι ίδιοι δεν δούλεψαν ποτέ, δεν ίδρωσαν ποτέ, δεν έβγαλαν ποτέ ούτε μία δραχμή από τον κόπο τους, από τον πραγματικό κόπο, να προσφέρουν σε κάποιον κάτι. Και όταν το κάνεις αυτό, δεν ξέρεις ποιο είναι το κόστος των επιλογών σου. Δηλαδή ένα σύστημα πολιτικό-οικονομικό, στο οποίο μπορείς να αποφασίζεις την μεγαλύτερη καταστροφή και να μην έχεις κανένα κόστος, είναι διαστροφή. Δεν μου λέτε, μήπως είναι πρόκλησης ο κύριος Τζανακόπουλος, τον οποίο δεν τον ακούω, ειλικρινά θλίβομαι και γελάω συγχρόνως, θλίβομαι γιατί είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχει έναν μονόλογο, ένα ξύλινο λόγο, ο οποίος δεν έχει καμία επιχειρηματολογία. Και αν δείτε παλιές φωτογραφίες μαζί με την Περιστέρα, τον Καρανίκα και ορισμένους άλλους, ήταν η παλιά παρέα. Είναι δυνατόν να αποφασίζεις όταν αναλαμβάνεις τις τύχες μιας χώρας να βολέψεις όλα αυτά τα παιδάκια και ειδικά τον Καρανίκα, τον οποίο τον ξέρουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη και από την καλή και από την κακή και γελάμε μόνο που τον βλέπουμε και να λέει τις αηδίες σχετικά με τα χασίσια και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή εκεί καταντήσαμε. Μα ναι, όλοι τέτοιοι είναι. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι δημοκρατία. Δεν είπε, δηλαδή πού είναι η πρώτη εξουσία και η τέταρτη εξουσία, πού είναι. Να ρωτήσω τι ψήφισε η Θεσσαλονίκη στις τελευταίες εκλογές, τι ποσοστό πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πέστε μου, δεν θυμάμαι. Δηλαδή, όταν ο πολίτης ψηφίζει ανίκανους και απατεώνες, δεν είναι εξαπατημένος. Είναι συνένοχος. Το ακούς, πολίτη μου, εσύ της Θεσσαλονίκης που έριξες δαγκωτό στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί θα σου διέγραφε τα χρέη, γιατί κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, γιατί θα έσκιζε μνημόνια και θα βαρούσε ταούλια. Είσαι συνένοχός τους. Ναι. Γιατί όταν εμείς λέγαμε ότι αυτά παιδιά δεν γίνονται στον πραγματικό κόσμο, δεν γίνονται ούτε καν στο παραμύθι της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων. Δεν γίνονται. Δεν γίνεται, ας πούμε, να δανείζεσαι από κάποιον και να λες ότι κοίταξε να δεις, δεν θα στα δώσω. Θα τα διαγράψω. Αλλά δώσ' μου κι άλλα γιατί δεν μου φτάνουν. Δεν γίνεται αυτό. Για πέστε μου κάτι άλλο. Όταν τον ψήφισες λοιπόν, είσαι συνένοχος στην απάτη. Και η δημιουργία ξανά κατηγορήθηκε από τους πάντες, διότι δίθεν ήθελε να γίνουν αυτά. Μα δεν θέλουμε να συμβεί κάτι όταν είναι δυσάρεστο. Αλλά θα συμβεί όταν δεν προσπαθείς να το αποτρέψεις. Ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα για ένα φλέγον θέμα τώρα. Παρακαλώ. Όταν ξεκίνησε το θέμα των κόκκινων δανείων, εμείς είπαμε, παιδιά, συγγνώμη, αλλά να βάλουμε τη λογική κάτω. Όταν φεύγουν από μια τράπεζα χρήματα, είτε τα πάρει ένας ληστής με Καλάσνικοφ, είτε τα πάρω εγώ για να τέσω τα παιδάκια μου γιατί πεινάμε, από την τράπεζα λείπουν τα χρήματα. Ακριβώς. Και λείπουν όχι από τους τραπεζίτες, τους μεγαλοτραπεζίτες με τους το φούρο. Τους καταθέτες. Λείπουν από τους καταθέτες. Σωστόν. Που σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να τα βάλει πίσω αυτά τα λεφτά. Που σημαίνει ότι αν δεν μπορώ να πληρώσω το δάνειό μου, για οποιονδήποτε λόγο, γιατί έπεσε καρκίνος στην οικογένειά μου και όλα τα δώσαμε στο νοσοκομείο. Αν δεν μπορώ να το πληρώσω το δάνειό μου, το μόνο πράγμα που μπορεί να γίνει, σε όλο τον κόσμο αυτό γίνεται, μόνο ότι είναι εξαιρετικά δυσάρεστο, είναι να πουληθεί το σπίτι, να εκπληστηριαστεί, αλλά σε μια τιμή η οποία θα μου δώσει χρήματα να καλύψω, ας πούμε, τις ανάγκες μου. Διότι λίγα σπίτια κάθε φορά βγαίνουν σε αυτή την ιστορία. Ναι. Όταν όμως έρθει μια κυβέρνηση και πει εγώ παγώνω τους πληστηριασμούς, τέρμα, κανένας δεν χάνει το σπίτι του, τι σημαίνει αυτό? Ότι δημιουργεί ροπή και στον άλλον που πληρώνει να μην πληρώσει. Δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι δεν πληρώνουν είναι σε αυτή την κατηγορία. Ναι, μισό λεπτό λίγο, αλλά την άλλη μεριά όμως διαπιστώνουμε ότι είναι 120 δισεκατομμύρια τα χρέη προς τις τράπεζες. Διαπιστώνουμε ότι καμία διοίκηση δεν οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη που έπρεπε όλοι να πάνε και να είναι και προφυλακισμένοι πολλοί. Διαπιστώνουμε μισό λεπτό. Δεν είναι άλλο τάλλο. Δεν είναι άλλο τάλλο. Όταν δίνεις δάνειο σε κάποιον, ο οποίος το παίρνει για 20-30 χρόνια και δεν γνωρίζει
ούτε του λέει η τράπεζα ότι η οικονομία έχει ανεβοκατεβάσματα και πιθανό κάποια στιγμή να φρακάρει κτλ. Και δεν υπάρχουν οι κατάλληλες διασφαλίσεις, δεν θεωρείται διασφάλιση οι υποθήκες του σπιτιού. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή, μισόλεπτο, πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Μισό λεπτό να τα βάλουμε σε μια τάξη. Να τα βάλουμε σε μια τάξη. Γιατί, ξαναλέω, εγώ δεν υπολογίζω το πολιτικό κόστος και θέλω να λέω στον άλλον την πραγματικότητα. Οι τράπεζες στην Ελλάδα, κάθε άλλο παρά ανεξάρτητα ιδρύματα, ήταν ανεξάρτητες επιχειρήσεις, ήταν τσιράκια του καθεστώτος πάντα. Δίναν δάνεια, όχι επειδή ο άλλος μπορούσε να πάρει δάνειο, αλλά επειδή έπαιρνε τηλέφωνο ο υπουργός και έλεγε δώσε δάνειο. Και η δικαιοσύνη τι έκανε όταν δίναν τα δάνεια δηλαδή. Προσέξτε, αφήστε με να ολοκληρώσω. Ναι, δεν έχουμε πολύ χρόνο, 8 λεφτά έχουμε μόνο. Δώσε δάνειο σε αυτόν τον εκδότη, δώσε δάνειο σε αυτόν τον εφοπλιστή, δώσε δάνειο σε αυτό το λαμόγιο. Ωραία. Αυτή είναι μία κατηγορία. Το γνωρίζουμε αυτό. Θα έπρεπε λοιπόν οι τράπεζες να λειτουργούν ανεξάρτητα. Και οι διοικήσεις που δίναν δάνεια χωρίς εξασφάλιση να είναι στη φυλακή. Ακριβώς. Τέλος αυτό. Δώσε υπάρχει άλλη κατηγορία. Δώσε δάνεια στα κόμματα. Υπάρχει άλλη κατηγορία. Ποια είναι η άλλη κατηγορία. Η οποία λέει ότι αν κάποιος πάει στη φυλακή, τα λεφτά που χαθήκαν από το ταμείο της τράπεζας δεν ξαναγυρνάνε. Ας μην ξαναγυρίσουν, θα βάλουμε μια άλλη. Κάποιος πρέπει να τα βάλει. Σήμερα γιατί δεν δίνουν δάνεια οι τράπεζες. Γιατί έχουν τρύπα αυτή, την τεράστια τρύπα που δεν κλείνει. Αφήστε, μισό λεπτό. Εμείς λοιπόν λέγαμε. Μισό λεπτό, θερμή παράκληση. Γιατί δεν δίνουν μπλοκ επιταγόνα όπως θα δίναν τότε. Γιατί δεν δίνουν πιστωτικές κάρτες. Διότι δεν έχουν λεφτά στο ταμείο. Το μπλοκ επιταγόνα δεν θέλει λεφτά. Το μπλοκ επιταγόνα χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα για να γίνεται πιστωτική απάτη. Και το ξέρετε καλά. Προσέξτε, θέλουν λεφτά τα πάντα. Οι τράπεζες όταν δίνουν λεφτά, όταν δανείζουν, δεν δανείζουν από τα δικά τους λεφτά. Δηλαδή, αν εμείς αποφασίσουμε να κάνουμε μια τράπεζα και βάλουμε 1 εκατομμύριο, ας πούμε, ως αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, αυτό δεν θα πάει στα δάνεια. Αυτό θα πάει για να πληρώσουμε γραφεία, έπιπλα και τους υπαλλήλους. Δάνεια δίνουμε από τις καταθέσεις. Που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια καβάντζα στις καταθέσεις, ένα 8 με 10%, yeah. ώστε όταν έρθει ο καταθέτης να πει θέλω τα λεφτά μου πίσω, να μπορείς να του τα δώσεις. Όταν λοιπόν η τράπεζα έχει δώσει χρήματα δανεικά και δεν τα έχει, κάποιος θα πληρώσει τη χασούρα. Τη χασούρα μέχρι τώρα την πλήρωσαν οι μέτοχοι, οι μικρομέτοχοι της τράπεζας. Δηλαδή εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες οι οποίοι κάποια στιγμή εμπιστεύτηκαν τις μεγάλες τράπεζες, ειδικά την Εθνική η οποία ήταν η σίγουρη, η μεγάλη σας φίλη και μπορούσαν να αγοράσουν μετοχές της τράπεζας, είδαν τα χρήματά τους να χάνονται εντελώς. Κάποτε η μετοχή της Εθνικής είχε 30 ευρώ. Αν είχες 1000 συμμετοχές, είχες 30.000. Τώρα αυτές οι μετοχές, μετά τα διαδοχικά reverse split, δεν αξίζουν ούτε 1 ευρώ. Δηλαδή αυτός έχασε το σύνολο των χρημάτων, χωρίς να κάνει καμία ενέργεια, χωρίς να δανειστεί, χωρίς να πάρει ένα σπίτι, ας πούμε, και να αφαισωθεί. Μισό λεπτό, έχετε απόλυτο δίκιο, είστε έμπειρος. Έτσι γνωρίζετε τα οικονομικά, η μετοχή είχε φτάσει 52 ευρώ για την ιστορία το λέμε, η γενικό αναποθηκών είχε φτάσει 130.000 και σήμερα δεν υπάρχουν οι γενικές αποθήκες. Για ακούστε λίγο κάτι. Εμείς νοιαζόμαστε για τους επενδυτές του χρηματιστηρίου. Θέλουμε να βλέπουμε τους επενδυτές να τοποθετούν το περίσσευμά τους στο χρηματιστήριο και να αμείβονται. Αυτός ο άνθρωπος, κύριε Τζίμερο, σε μια χώρα που είχε τη μεγαλύτερη ανακατανομή εισοδήματος παγκοσμίως σε όλο τον πλανήτη, με την απάτη του χρηματιστηρίου που προχθές εμφανίστηκαν αποτελέσματα δίκης, δεν έπρεπε να κληθεί για να δώσει, στη δικαιοσύνη εξηγήσεις για ποιο λόγο έκανε διαφήμιση σε ένα χρηματιστήριο το οποίο ήταν φτιαχτό. Ρωτάω εγώ. Ο Σιμίτης, και εκεί ξαναλέω ότι δεν με ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος, ο Σιμίτης ήταν από τους σοβαρότερους πρωθυπουργούς που είχαμε. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έκανε λάθη. Έκανε τεράστια λάθη. Καταρχήν δέχτηκε και ανέχθηκε μέσα στον Πασόκ να είναι όλο το συνάφι του Τσοχαντζόπουλου και όχι μόνο και ένα σωρό άλλα τρακτικά που δεν τα ξέρουμε ακόμα, ναι. γιατί δεν τα άγγιξε η δικαιοσύνη. Και εγώ δεν πιστεύω ότι δεν το ήξερε. Δηλαδή ότι τόσο τυφλός ήταν και δεν έβλεπε τις ρεμούλες που γινόταν δίπλα του στο διπλανό γραφείο. Όταν είσαι πρωθυπουργός, τυφλώνεσαι, κύριε Τζίμερε. Όταν λοιπόν ανέβαινε το χρηματιστήριο, όλες οι κυβερνήσεις, γιατί ανέβηκε σε πολλές περιόδους, δεν ήταν μόνο επί Σιμίτη που ανέβηκε. Και τώρα τη δήλωση του Σιμίτη εγώ σας έβαλα, οι άλλοι δεν κάναν δηλώσεις. Η δήλωση λοιπόν του Σιμίτη, η δήλωση του Σιμίτη στέκει σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, σε οποιαδήποτε, αλλά με μία προϋπόθεση, να υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου. Δηλαδή αυτό που σας είπα πριν, η δημοκρατία να έχει αντίβαρα.
Να υπάρχει δηλαδή επιτροπή κεφαλαιαγοράς που υπάρχει στην Ελλάδα και να λειτουργεί κανονικά. Να βλέπει ποιοι κάνουν χειραγωγήσεις μετοχών, να βλέπει ποιοι φουσκώνουν τις φούσκες για να φάνε τα λεφτά του Κοσμάκη και να τους μπουζουριάζει εκείνη τη στιγμή. Όχι μετά από πέντε χρόνια. Μισό λεπτό. Μήπως ξύνεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Εδώ αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος του χρηματιστήριου κάποιος καθηγητής Γκότσης, ο οποίος ήταν κάτι σαν πανεπιστήμιο στον Πειραιά, μου φαίνεται, ο οποίος από τότε που έβγαινε κάθε μέρα στις τηλεοράσεις έλεγε του κόσμου τα αρνητικά για την κυβέρνηση και μόλις το βάλανε στο χρηματιστήριο από το ΣΥΡΙΖΑ, σταμάτησε να μιλά και δεν γνωρίζουμε την ύπαρξή του. Πολύ σωστά. Αυτό ακριβώς γίνεται. Έτσι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή, Μισό λεπτό. Όπως και ο κύριος Μιλόπουλος με το μετρό Θεσσαλονίκης. Και αυτό ολόσωστο. Υπό ποια λογική είναι ο Μιλόπουλος έγινε πρόεδρος στο μετρό Θεσσαλονίκης που γνωρίζει από τέτοια πράγματα. Με τη λογική να δώσουμε κανένα φράγκο σε αυτούς που μας υποστηρίζουν ή να βουλώσουμε στόματα που δεν μας αρέσουν. Λοιπόν, πάρα πολύ απλό. Ανάβουν τα λαμπάκια σας ή δεν ανάβουν μετά. Εντελώς. Εντελώς. Και... Αλλά να σας πω, με το να ανάβουν τα λαμπάκια δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, εάν δεν προτείνεις κάτι το οποίο να λειτουργεί και φυσικά να μην περιλαμβάνει όλα αυτά τα λαμόγια, θα επαναλαμβάνεται η ίδια τραγωδία. Η Ελλάδα, η ιστορία της Ελλάδας του σύγχρονου ελληνικού κράτους είναι μια ιστορία χρεοκοπιών και τραγωδιών. Κύριε Τζίμερε, όταν... κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει αυτό. Θερμή παράκληση. Όταν το ελληνικό χρηματιστήριο είχε φτάσει σε 6.500 μονάδες, ο Dow Jones, το αμερικάνικο χρηματιστήριο, ήταν σε 9.500 μονάδες. Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο είναι σε 600-700 μονάδες και ο Dow Jones είναι σε 24.000 μονάδες. Σιγά-σιγά το χρηματιστήριο λειτουργεί με χαμηλές ταχύτητες. Δεν λειτουργεί με την ταχύτητα σαρπαχτής. Και αν διαβάσετε τα 19 ονόματα που δημοσιεύουν προχθές σχετικά με τη δίκη που έγινε για το χρηματιστήριο, θα δείτε όλοι αυτοί είναι τέως εκατομμυριούχοι και σήμερα είναι θεοπατήριδες και δεν έχουν να φάνε. Ναι. Αυτό όμως συνέβη επειδή την έζησα εκείνη την εποχή παρατηρώντας την, εγώ δεν συμμετείχα. Αυτό συνέβη επειδή οι Έλληνες θεώρησαν ότι το χρηματιστήριο είναι ένας τρόπος να γίνουν πλούσιοι από τη μια μέρα στην άλλη. Θυμάμαι εκείνο το καλοκαίρι του 99, του 2000. Τα πάρτι που γινόντουσαν ήταν καλοκαίρι και έβλεπα ο άλλος κολυμπούσε και είχε το τρανζιστοράκι πάνω στο αερόστρωμα και άκουγε τη συνεδρία στο χρηματιστήριο και ήταν εταιρείες χρηματιστηριακές σε κάθε χωριό 2-3 και πουλούσε ο άλλος το χωράφι, πουλούσε το τρακτέρ και έβαζε τα λεφτά εκεί πιστεύοντας ότι θα έχει 10% αύξηση κάθε μέρα. Κάποια στιγμή λοιπόν οι φούσκες σπάζουν. Και αυτοί που συμμετείχαν δεν είναι άμεροι ευθυνών. Πώς να το κάνουμε, ναι, δηλαδή, αλλά... δεν ήρθε κάποιος με το πιστόλι στον κρόταφο να σου πει: δεν βάλε είναι τα λεφτά σου στο χρηματιστήριο. Έτσι λειτουργεί η κοινωνία. Αυτή τη στιγμή ο Πετρόπουλος, Πετρόπουλο, πώς το λέγανε αυτό να που είχε την εταιρεία με τα βιβλία, ο φίλος του Λαλιώτη, ήταν 287 νούμερο στη λίστα των εταιριών που θα μπαίναν στο χρηματιστήριο. Μπήκε σε χρόνο μηδέν γιατί ήταν εκλεκτός του Λαλιώτη, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος κι αυτός, όπως και όλοι τους, και σήμερα είναι φαλήρημένο. Χρωστάει τα ντερά του και η μετοχή του είχε φτάσει στην εποχή και είναι 11.000 δραχμές. Αυτά τα πράγματα δεν είναι φυσιολογικά. Είναι ποινικό σχολάσιμο. Γι' αυτό λέμε το εξής. Κοιτάξτε κύριε Παπαζαφυρίου, να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Η ροπή του ανθρώπου είναι προς το εύκολο κέρδος. Δηλαδή, αν μπορώ να έχω εύκολο κέρδος, γιατί να έχω δύσκολο. Μια φυσική ροπή αυτή. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί κλείνω. Αλλά εκεί έρχεται η οργανωμένη πολιτεία και λέει ότι όσους εκμεταλλεύονται τη ροπή του ανθρώπου προς το εύκολο κέρδος για να τον κλέψουν, εγώ τους μπλοκάρω. Έχω μηχανισμούς που τα μπλοκάρουν όλα αυτά. Δεν υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί, δεν υπήρχαν ποτέ. Γι' αυτό η δημιουργία ξανά επιμένει στη δημιουργία θεσμών. Δηλαδή μια χώρα δεν σώζεται από χαρισματικούς ηγέτες. Σώζεται από θεσμούς. Ωραία. Όταν αυτός που είναι εκεί είναι άξιος, είναι τίμιος και κάνει σωστά τη δουλειά. Πολύ ωραία. Οι μηχανισμοί υπάρχουν, αλλά δεν λειτουργούν. Υπάρχουν δεν υπάρχουν. Όχι, ας πούμε, δεν υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο. Να πάμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό. Ας το αποφασίσουν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μπορεί η Βουλή να πάρει οποιαδήποτε παράνομη απόφαση και να την επικυρώσει η ίδια. Να πει έτσι γουστάρω, έτσι κάνω. Ωραία, αυτό που είπα πριν, δηλαδή συγκαλυμμένη δικτατορία. Η Βουλή μόνο παράνομες δικτατορία με πρόσχημα. Για πέστε μου, εδώ ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα. Σε 2 δευτερόλεπτα απαντάτε, γιατί είχε έκλεισε ο χρόνος. Ένας ακροατής, άλλος ακροατής, τέταρτος, πέντε, έξι ακροατές ρωτάνε. Θα συνεργαστείτε στις επόμενες εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία? Στις εκλογές όχι, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκιστικό κόμμα το οποίο δεν κατάφερε ο Κυριάκος να το μετατρέψει σε ένα σοβαρό ευρωπαϊκό κόμμα. Εγώ του ζω στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ψηφίζουν όπως οι Σιριζέοι. Ένα και το αυτό. Και πολύ συχνά το κάνουν και στη Βουλή. Σας ευχαριστώ.